Το παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, γράφτηκε το 40. Η εποχή του μεγάλου μου έρωτα, ας πούμε. Τότε ήταν. Τότε φυσικά. Τότε ήταν ο Μακαρίτσος Ιούλ μέστος και έτυχε να παίζει ο Τραϊφόρος εκεί. Βαριετέ το είχαμε κάνει, φυσικά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τον παρακάλεσα να μου γράψει ένα πολεμικό τραγούδι απάνω στο τραγούδι «Τη Ζεχρά». Που ήταν δική σου επιτυχία και αυτή, βέβαια, το έλεγα. Δική επιτυχία, ναι. Και μου το έγραψε και μου το έφερε την άλλη μέρα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ήταν λίγο δύσκολο να γράφετε ένα τραγούδι σε μία νύχτα, σε μία ώρα, βέβαια, σε μία στιγμή. Και μου το διάβασε και όταν ήρθατε στο τέλος, έλεγε «Αν δερθείτε νικητέ, να μην έρθετε ποτέ». Δεν το βρήκα τόσο καλό. Το τάνει επιτάς, να πούμε. Το βρήκα λίγο σπυρό. Του είπα λοιπόν ότι εγώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Καλά μου λέει. Παιδί μου το λέγατε. Τι να τον πω. Πιτσίρικο ήταν. Και αυτό. και πιο κοντό από μένα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, λοιπόν, Φρέντι μου. Και το πήρε μετά. Άξε να δει. Και το πήρε μέσα και σε δευτερόλεπτα ήρθε και μου διαβάζει με τη Νίκη στα κλαδιά. «Σας προσμένω με παιδιά». Κοίταξε καλά. Α, λέω, αυτός έχει περιεχόμενο ψυχικό. Και δεν πρέπει να είναι καραγκιόζης. Τον καραγκιόζη έκανε. Ήταν κομπέρ. Ναι, αλλά έκανε και εκφράστηκε και αυτά τα τέτοια που έμενα. Η αλήθεια δεν είναι. Υποτίθεται ότι είμαι λίγο πιο σοβαρή εγώ. Κάπως. Δεν σας πάνε αυτά. Δεν μου πάνε. Όχι, δεν μου έρχονται. Δεν μου έρχονται. Λοιπόν, το διάβασα, συγκινήθηκα. Τώρα μπορώ να σε φιλήσω. Και γίναμε φίλοι. Εσείς του είπατε να είσαι. Μάλιστα, εγώ. Ναι. Εγώ. Μεγάλη στιγμή για την πρώτη φορά αυτή. Πρέπει να ήταν. Θα το ρωτήσω. Δεν ξέρω πώς το αισθάνεται εκείνος. Θα το ρωτήσω αργότερα. Για μένα ήταν μεγάλη στιγμή, γιατί είναι όλη μου η ζωή δεμένη μαζί με αυτόν. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά. Ναι. Πάντα. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι ένας ύμνος και θα μείνει. Εγώ θα φύγω από τη ζωή. Πώς όλοι μας. Να το γράψω. Δεν ξέρω πότε. Θα φύγω όπως είπατε. Τέλος πάντων. Το γράψω. Θα πάω κι εγώ και πήγαν όλοι. Αλλά το τραγούδι θα μείνει αυτό. Το παιδιά της Ελλάδος θα μείνει όπως είπατε. Τι σας έχει μείνει εσάς από όλη εκείνη την ιστορία. Τι κουβαράτε μέσα σας. Από την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Αναμνήσεις. Συγκινήσεις. Παράσημα. Ευχαριστώ. Μπράβο Σοφία. Ζήτω Σοφία. Και τα λοιπά. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Για μένα είναι πολλά.